Έχουν μικρό μέγεθος και φημίζονται κυρίως για το γλυκό και μελωδικό κελαϊδισμά τους, όμως τα καναρίνια διαθέτουν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία διαγωνίστηκαν στον 5ο τοπικό διαγωνισμό πτηνών ομορφιάς που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εκτροφέων Πτηνών Συντροφιάς Εύρου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον πλατανότοπο του Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ο 5ος συνεχόμενος τοπικός διαγωνισμός πτηνών συντροφιάς που διοργανώνει ο Σύλλογός μας. Τώρα θα πω με μεγάλη επιτυχία, όπως βλέπετε κι εσείς. Κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Έχουμε 700 πουλάκια μέσα εδώ εγκλωβισμένα, τα οποία διαγωνίστηκαν επιτυχώς. Και τώρα δύο μέρες ήρθε ο κόσμος και τα είδε. Και όπως βλέπετε κι εσείς, η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτό που κάνουμε. Το έχουμε καθιερώσει στην πόλη κάθε χρόνο. Κάποιοι το περιμένουν, γιατί βλέπω συνέχεια αρκετούς ίδιους ανθρώπους που έρχονται κάθε χρόνο και μας ρωτάνε. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση. Τώρα τελειώνει και τελειώνει ευχάριστη. Περισσότερα από 700 πτηνά συντροφιάς από εκτροφής διαγωνίστηκαν όχι για τη φωνή τους, αλλά για τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον τύπο τους. Σε αυτό το διαγωνισμό το κριτήριο ήταν μορφολογικό και μέσα από αυτόν διακρίθηκαν τα καλύτερα καναρίνια. Αυτά τα πουλιά είναι κατ' επιτοπλίστον των καναρίνια, τα οποία είναι και τα πιο δημοφιλή, κατοικίδια στον κόσμο. Έχουμε και πάρα πολύ λίγα εδώ που είναι παραδείσια, τα οποία στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολλά, αλλά από φέτος το διαγωνισμό τον εμπλουτίσαμε με λίγα παραδείσια και λίγα περιστεράκια. Και ευελπιστούμε του χρόνου να έχουμε και λίγους παπαγάλους. Αυτά όλα συμπεριλαμβάνονται στα πτηνά συντροφιάς. Τα χαρακτηριστικά προσέχεις, υπάρχουν καναρίνια χρώματος, τα οποία προσέχεις το χρώμα, όπως το λέει η λέξη. Φυσικά παίζει ρόλο και το μέγεθος και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το κεφάλι τους, τα πόδια τους. Υπάρχουν τα καναρίνια τύπου, που για κάθε καναρίνι έχει μια συγκεκριμένη φωτογραφία, ένα συγκεκριμένο στάνταρ, το οποίο πρέπει να το τηρήσει και να μπορεί να το πλησιάσει όσο πιο πολύ μπορεί. Αυτό που βραβεύεται με μεγαλύτερου βαθμού είναι αυτό που πλησιάζει πιο πολύ στο στάνταρ της ράτσας. Και φυσικά υπάρχουν και κάποια, όπως σας είπα, οι παπαγάλοι και τα παραδείσια, τα οποία πρέπει ο απόγονος να μοιάζει με το πρωτότυπο. Όλα είναι έτσι, πρέπει να μοιάζει με το πρωτότυπο. Αν και το κόστος για την τροφή τους είναι σχετικά υψηλό ανάλογο με τον αριθμό, η εκτροφή, σύμφωνα με τον κύριο Ψαρά, επιμένουν σε αυτή τους την ενασχόληση, διότι τους προσφέρει μεταξύ άλλων ηρεμία. Το χόμπι αυτό είναι να σου αρέσει. Αν σου αρέσουν τα πουλιά, αν σου αρέσει η αναπαραγωγή, αν σου αρέσει να κρατάς τα στάνταρ κάποιας ράτσας, να μην χαλάς τη ράτσα, σε οδηγεί ώστε να ασχοληθείς με αυτό το χόμπι. Φυσικά είναι και όλα αυτά οδικά τα πτηνά και λαϊδάνε και έχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές, οπότε αυτό είναι ένας λόγος ακόμα που σε κάνει να ασχοληθείς. Το χόμπι, όλα τα χόμπι είναι ακριβά, γι' αυτό λέγονται και χόμπι. Βέβαια δεν είναι κάτι υπερβολικό, ανάλογα τον όγκο των πουλιών που έχεις. Άμα έχεις 5 πουλάκια, 10 πουλάκια, το κόστος είναι μηδαμινό. Είναι μόνο η απόκτηση, μετά η συντήρησή τους είναι όπως να έχεις ένα πάρα πολύ μικρό σκυλάκι.